Καλημέρα. 5η 2 Ιανουαρίου 2020. Κάντε καφέ και ελάτε να κάνουμε μία θεματάρα. Κόλλημα με το παρελθόν. Έχει βάλει από μόνη της η φίλη τον τίτλο. Τι ωραία που είναι. Έχει περάσει και η πρωτοχρονιά. Πώς περάσατε την πρωτοχρονιά, επιβιώσατε κι εμείς. Και είναι πάρα πολύ ωραία τώρα που έχει κρύο να ξυπνάς το πρωί και να πίνεις ένα ζεστό καφέ. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω για κάποιους από εσάς σήμερα είναι εργάσιμη μέρα. Ελπίζω να μην είναι. Και πάμε στην επιστολή της φίλης μας. Κυρία Θέκλα. Καλημέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για το έργο που προσφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η ιστορία μου είναι η εξής. Είχαμε μια μακροχρόνια σχέση πριν ένα χρόνο και κάτι. Ήταν μια σχέση εξάρτησης και από τα δύο μέρη, πάθους, έρωτα και έντασης. Πήγαινα σοβαρά. Έλα όμως που ο άνθρωπος αυτός, ενώ ναι μεν με αγαπούσε, ήταν γυναικάς και πιάστηκε στα πράσα με άλλη. Εσύ πήγαινε σοβαρά, δηλαδή εσύ το έβλεπες σαν μια σχέση ζωής. Αυτός όμως λέει, σε αγαπούσε, αλλά ήταν γυναικάς. Έχω ένα ερώτημα γι' αυτό. Με ρωτούσε μια φίλη πριν λίγες μέρες, λέει, μπορεί ένας γυναικάς να αγαπήσει, να ερωτευτεί και να είναι μοναγαμικός. Τώρα θα το απαντήσουμε σε λίγο. Η απόλυτη απογοήτευση για μένα. Ήμουν στα πρόθυρα της τρέλας. Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι όταν κάποιος είναι γυναικάς, όταν κάποιος είναι παίχτης ή όταν κάποια είναι παίχτρια, όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εθισμό στις σχέσεις και δεν έχουν εξελίξει το πρωτόγονο πολυγαμικό τους κομμάτι να το μετατρέψουν σε μονογαμικό κομμάτι, γιατί η μονογαμικότητα είναι μια απόφαση η οποία έχει να κάνει με την παιδεία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό και όχι με τη φύση. Υπάρχουν και άλλα vlogs που έχουμε κάνει που άμα ψάξετε σε αυτά, άμα ψάξετε πολυγαμικότητα, μονογαμικότητα και Θέκλα στο YouTube θα στα βγάλει, θα δείτε εκεί πέρα που υποστηρίζω την άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε δυνάμει πολυγαμικοί και δυνάμει μονογαμικοί. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση υποστηρίζει το κομμάτι της πολυγαμικότητας, όμως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα γονίδια του, δεν είναι τα πρωτόγονα ενστικτά του, είναι και το λογικό του, είναι και η παιδεία του, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Εάν κάποιος είναι παίχτης, εάν κάποια είναι παίχτρια και δεν το παραδεχθούν στον εαυτό τους και στον σύντροφο τους ότι είναι παίχτης και αν δεν ζητήσουν επί τούτου βοήθεια από ψυχολόγο που να είναι εξειδικευμένο σε αυτά τα θέματα, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα ομάδα ανώνυμος σεξομανός. Στην Αμερική υπάρχουν. Όπως υπάρχουν οι ανώνυμοι αλκοολικοί, υπάρχουν και ανώνυμοι σεξομανείς, που είναι ομάδες που υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στα μέλη, τα μέλη των ομάδων αυτών, ακολουθούν το πρόγραμμα των 12 βημάτων για απεξάρτηση από τον εθισμό στις ερωτικές σχέσεις. Αν κάποιος λοιπόν είναι εθισμένος στις ερωτικές σχέσεις, είναι παίχτης, είναι παίχτρια, δεν αλλάζει απλώς με τον ερωτευτή. Χρειάζεται θεραπεία. Η φίλη λοιπόν ήταν στα πρόθυρα της τρέλας τότε. Μετά από 3 μήνες όμως ξαναέφτιαξα τη ζωή μου και ακόμα είμαι μαζί με αυτόν τον σύντροφο. Πολύ νωρίς, 3 μήνες μόνο μετά από το τέλος μιας μακροχρόνιας σχέσης με τον πρώτο τον τύπο που ήταν και τόσο έντονη και εσύ την έπαιρνε σοβαρά, πολύ νωρίς ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Ήταν αδύνατον, εφόσον ήσουν και στα πρόθυρα της τρέλας, όταν βιάστηκε στα πράσα με άλλη, ήταν αδύνατον να έχεις ξεπεράσει την προηγούμενη κατάσταση προτού μπει στην επόμενη. Θα το λέω, θα το ξαναλέω, θα το ξαναλέω. Χρειάζεται να στεγνώσει το μελάνι προτού πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω την ώρα που ενθούμε μια σχέση. Μετά από 3 μήνες, όπως γράφεις, ξανά έφτιαξες τη ζωή σου και ακόμα είμαι μαζί με αυτόν τον σύντροφο. Τώρα είμαστε μαζί σχεδόν ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια της σχέσης μας δεν είχα ξεπεράσει όλα τα στάδια του χωρισμού με τον προηγούμενο. Ξέρω, κακό. Α, το λες από μόνη σου, μπράβο. Ένιωθα θυμό, μίσος και είχα ξεσπάσματα ώρες-ώρες.
Να συμπληρώσω ότι ο τωρινός σύντροφος είναι ο καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσα να βρω. Με στήριζε πάντα, ακόμα και στο θυμό και στο μίσος για τον άλλο. Μπράβο του. Μπράβο του που σε άντεξε και σε ανέχθηκε μέσα στη σχέση σας να θυμώνεις και να με εκφράζεις μίσος για τον πρώην. Γιατί το μίσος είναι έντονη θετική σύνδεση. Δεν είναι το αντίθετο της αγάπης. Το αντίθετο της αγάπης είναι η αδιαφορία. Να συμπληρώσω ότι ο τωρινός σύντροφος είναι ο καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσα να βρω. Με στήριζε πάντα, ακόμα και στο θυμό και στο μίσος για τον άλλον. Το ξαναδιαβάσω γιατί μου φαίνεται έτσι πολύ θετικό για τον άλλον. Θετικό για σένα που είναι ο σύντροφος, έτσι, εκείνον δεν ξέρω. Τελικά, μετά από τεράστια προσπάθεια, ήρθε η συγχώρεση η ανθρώπινη. Τώρα πια δεν νιώθω μίσος, θυμό περί της απιστίας. Αυτός ο πρώην, ακόμα τρελός και παλαβός με εμένα, και το έχει μετανιώσει το κέρατο, αλλά ξέρω ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Και το τρελός και παλαβός με σένα, επίσης δεν το πολύ πιστεύω. Μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή για αυτόν τον τύπο τον παίχτη, κάτι το άπιαστο που να τον εξητάρει αυτό το άπιαστο, κάτι το παράνομο εφόσον είσαι με άλλο παιδί. Το πρόβλημα μου είναι ότι νιώθω ακόμα μια έλξη για αυτόν τον άνθρωπο. Με εξαπάτησε με την απιστία του τότε και εγώ ακόμα νιώθω πράγματα και δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μου αξίζει ένα τέτοιο άτομο. Ούτε εσύ και εσύ όμως και η στάση σου αξίζει τον σύντροφό σου. Α, σου θυμώσω. Και προσπαθώ μέσα με αυτή την έλξη να την καταπολεμήσω, αλλά όσο τη θάβω φανερώνεται στο υποσυνείδητο μου με όνειρα. Με την τωρινή μου σχέση περνάω πολύ καλά, αλλά πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό κάποιες στιγμές, μου έρχονται στο μυαλό κάποιες στιγμές με τον προηγούμενο. Ίσως ακόμα και μια δεύτερη ευκαιρία μου έχει περάσει από το μυαλό. Και όλα αυτά γιατί προχώρησε στην επόμενη σχέση προτού ξεπεράσει την προηγούμενη. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι σε αυτό είναι ότι οι φίλες μου θα με βρίζουν, οι γονείς μου θα με διώξουν από το σπίτι, δηλαδή τι θα πει ο κοινωνικός περίγυρος. Πέραν του τι θα πει ο κοινωνικός περίγυρος, σκέφτεσαι μήπως ότι και οι φίλες σου και οι γονείς σου μπορεί να θέλουν το καλό σου. Δεν ξέρω. Γιατί μερικές φορές είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο, τι θα πει ο κόσμος και το καλό μας. Κάποιες φορές ο κόσμος ενοχλείται με πράγματα τα οποία δεν είναι καλά για μας. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω να ζούμε τη ζωή μας με βάση το τι λέει ο κόσμος, αλλά το τι λένε οι γονείς μας και τι λένε οι φίλοι μας και άνθρωποι που είναι κοντά σε εμάς πρέπει να το ακούμε και να το αξιολογούμε, γιατί μπορεί να έχουν και δίκιο. Μετά σκέφτομαι ότι εννοείται και δεν μου αξίζει αυτός ο άνθρωπος και ότι αυτή τη σχέση που έχω τώρα δεν θέλω να τη χαλάσω. Γιατί άλλον σαν αυτόν που έχω τώρα δεν θα ξαναβρω. Μου έχει τύχει λαχείο. Να συμπληρώσω ότι κάνω πολλές προσπάθειες για όλο αυτό που σου περιγράφω. Θα ήθελα τις συμβουλές σου, σε ευχαριστώ. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω, φίλοι, είναι ότι το γεγονός ότι έχεις αυτεπίγνωση, ότι συνειδητοποιείς και αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις αυτή την έλξη για τον πρώην, η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι είναι παθολογική, το αντιλαμβάνεσαι εσύ ίδια, το γεγονός ότι την πολεμάς και την καταπολεμάς είναι πολύ υπέρ σου. Εγώ όταν πήρα την επιστολή αυτή πριν τόσο καιρό, είπα στη φίλη, πήγαινε σε ψυχολόγο, να πάρει και σειρά για vlog. Και έχουμε και update, πήγα σε ψυχολόγο, συζητήσαμε κάποια θέματα για το παρελθόν και το καλό. Για το παρελθόν και το παρόν. Ένιωσα καλύτερα και μόνο στην ιδέα ότι θα πάω σε έναν ειδικό να μου συμβουλέψει. Μου είπε ο ειδικός σε γενικές γραμμές ότι είναι γενικό το συναισθηματικό μπλοκάρισμα που έχω, ότι δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι ιατρικό πρόβλημα. Μου είπε στην ουσία να μην υπεραναλύω και να μην σκέφτομαι τόσο πολύ το μέλλον. Σε ψυχίατρο πήγε, σε ψυχολόγο. Δεν είπαμε πολλά βέβαια, διότι ήταν η πρώτη μέρα γνωριμίας. Ψυχικά, μετά από 3 μήνες νιώθω λίγο καλύτερα. Αλλά το κόλλημα, το νιώθω ακόμα, αλλά το κόλλημα εντός εγώ το νιώθω ακόμα, βέβαια σε μικρότερο βαθμό. Ίσως να θέλει χρόνο. Σε υπερευχαριστώ και να είσαι καλά εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή δεν είσαι μόνη που έχεις πάθει κόλλημα, έχουμε πάθει και εμείς κόλλημα. Surprise, surprise. Ιδέα, νέα. Όλοι έχουμε πάθει κόλλημα και εγώ έχω πάθει κόλλημα στο παρελθόν. Παθολογικό κόλλημα. Ενώ με μια σχέση που δεν ήταν υγιής, σε μια σχέση που δεν ήταν υγιής, σε μια σχέση η οποία δεν θα έπρεπε ούτε να μπω σε αυτή τη σχέση, αλλά ούτε και να ανεχθώ και τα πράγματα που είχα ανεχθεί σε αυτή τη σχέση. Μιλάμε για σχέση πριν από δεκαετία και πάνω. Μιλάμε για τωρινή σχέση. Και το κόλλημα, ναι, περνάει.
Είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει το κόλλημα όταν δεν προχωρούμε αμέσως μετά τη διάλυση της σχέσης της προβληματικής σε επόμενη σχέση. Γιατί όταν προχωρούμε σε επόμενη σχέση, μεταφέρουμε αυτό το κόλλημα και τα ατέλειωτα της προηγούμενης σχέσης στην επόμενη και περιπλέκουμε πάρα πολύ τη ζωή μας. Εγώ, ο λόγος που δεν έφτιαξα άλλη σχέση για να ξεπεράσω εκείνο το κόλλημα που είχα τότε πριν τόσα χρόνια, δεν ήταν γιατί λυπόμουν τον άνθρωπο, δεν ήταν μόνο επειδή λυπόμουν τον καινούριο άνθρωπο θα τον έμπλεκα, αλλά και επειδή δεν ήθελα να ταλαιπωρούμε. Γιατί δεν με έφτανε το ένα πρόβλημα που είχα να νιώθω κόλλημα σε μια προβληματική κατάσταση, να πάω να δημιουργήσω και άλλα προβλήματα στον εαυτό μου, να νιώθω και ενοχές. Γιατί είναι, άμα είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, είναι φυσιολογικό να νιώθεις ενοχές, να έχεις συνέστηση δηλαδή και να νιώθεις ενοχές ότι αδικείς τον τωρινό σου σύντροφο με το να σκέφτεσαι τον προηγούμενο και να έχεις επιθυμία για τον προηγούμενο. Σε καταλαβαίνω. Ή αυτό που σου συνέβη και θα μπορούσε να συμβεί σε όλους μας. Εντάξει. Ίσως ακόμη τότε που όταν είχες χωρίσει με τον πρώην να μην είχες βρει το κανάλι μας, να μην παρακολουθούσες εδώ τα βίντεο και τις απόψεις που λέγονται και από τους χρήστες του κανάλιου μας, τη μεγάλη οικογένεια που έχουμε γίνει, που μιλάμε όλοι και λέμε για τις ιστορίες μας και τα ερωτικά μας παθήματα και πάθη. Και λέμε ότι και εγώ στο παρελθόν έχω κολλήσει, ήταν κακή ιδέα να προχωρήσω μέσα σε σχέση, όταν έκανα θεραπεία, ψυχοθεραπεία, με βοηθήθηκα να ξεπεράσω το κόλλημα. Εάν δεν έκανες την επόμενη σχέση, τη σχέση που έχεις τώρα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ξεμπλοκάρεις από αυτόν τον τύπο, γιατί να σου πω και κάτι, πολλές φορές και το να συναντάς τον άλλον εκ των υστέρων και να τον συναντάς ενώ σε ένα κοινωνικό επίπεδο είναι βοηθητικό, γιατί όσο απομακρύνεσαι από τη σχέση, όσο απομακρύνεσαι από το κολλητιλίκι και το κόλλημα, τόσο πιο καθαρά τον βλέπεις. Θα σου πω τώρα για αυτή την ιστορία τη δικιά μου εκείνη πριν τόσα χρόνια, ότι τερματίστηκε η σχέση, την τερμάτισα τη σχέση και το τερμάτισα μέχρι να την τερματίσω. Είναι μια ιστορία που είναι και πολύ τραγική και αστεία μαζί, το πώς την τερμάτισα. Δηλαδή έκανα πάρα πολλές προσπάθειες να την τερματίσω. Δηλαδή έκανα όπως κάνει ο αλκοολικός, ο οποίος κόβει το ποτό απότομα και επιμένει και περνά αυτή όλο την αντίδραση του οργανισμού, του σώματος στην εξάρτηση, όπως οι ναρκωμανείς που μένουν χωρίς ναρκωτικά και για 3 μέρες περνούν όλο εκείνο το πολύ επώδυνο της σωματικής απεξάρτησης. Το έκανα αυτό, δηλαδή το έκανα πολύ συνειδητά. Είπα, ας πούμε, τελείωσε, είσαι σε μια φάση στη ζωή σου στην οποία έχεις πιάσει πάτο γιατί όλα αυτά που πρεσβεύεις, τότε είχα γράψει μόνο το πρώτο είχα γράψει μόνο το και την ανατομία μιας γυναίκας και σκεφτόμουν ντροπή μου που έχω γράψει εκείνο το βιβλίο και τώρα να έχω τέτοιο άγριο κόλλημα με άνθρωπο που καταφανώς ακατάλληλο. Το είχα κόψει απότομα και επίτηδες εγώ και μετά πάλευα με τον εαυτό μου στο να θυμίζω καθημερινά στον εαυτό μου ότι ήταν μια κατάσταση η οποία δεν ήταν καλή για μένα. Και έπαιζα, όπως το έχω πει και πολλές άλλες φορές ότι είναι καλή ιδέα να κάνουμε, έπαιζα σαν σε DVD ή σαν σε κασέτα ή τέλος πάντων σαν σε στικάκι, θα πούμε τις σημερινούς όλους, όλες εκείνες τις δραματικές σκηνές, όλες εκείνες τις σκηνές της ντροπής, τις ντροπιαστικές σκηνές, τα άσχημα πράγματα που βίωσα μέσα σε εκείνη τη σχέση. Ήταν, όταν την σταμάτησα τη σχέση, ήταν μια σχέση που είχε ξεκινήσει Χριστούγεννα, και την είχα τελειώσει 6 μήνες μετά. Δηλαδή ήταν καλοκαίρι, Ιούνιος. Και θυμάμαι ότι είχα βρεθεί με αυτόν τον άνθρωπο τον πρώτο καιρό. Είχαμε βρεθεί σε κάποιους χώρους γιατί ήταν για επαγγελματικούς λόγους, δεν ήταν πελάτης μου σε καμία περίπτωση και άλλα πράγματα. Και θυμάμαι ότι κάθε φορά που τον έβλεπα έλεγα με αυτόν τον άνθρωπο είχα κόλλημα, με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο ή κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν είναι κατάλληλος για μένα. Και θυμάμαι ένιωσα πολύ νικήτρια όταν ήταν Οκτώβριος νομίζω εκείνης της χρονιάς και μιλούν ότι είχα τερματίσει τη σχέση Ιούνιο, όταν είχαμε βρεθεί σε ένα χώρο για φαγητό
Και ήρθε και μου είπε: Σε θέλω ακόμη και σε αγαπάω και τέτοια. Και του είπα: Ούτε και να το σκέφτεσαι. Και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν με πάει μισή για φαγητό. Ήταν και άλλο κόσμο για φαγητό εκεί. Και την επόμενη σχέση την έκανα πολλά χρόνια μετά. Δεν την έκανα αμέσως. Δεν σου λέω να γίνει σαν εμένα που επειδή ήμουν μεγάλη γυναίκα και επειδή είχα και παιδιά που μεγάλωνα και επειδή ήμουν και ψυχολόγος και επειδή είχα και το γραφείο και επειδή σαφώς προστάτευα τον εαυτό μου από αχρίαστες ταλαιπωρίες, έμενα μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς σχέση. Πρώτο γνωρίσω τον άνδρα μου, τον οποίο άνδρα μου τώρα, τον Παναγιώτη, όταν τον γνώρισα από την αρχή είχα μια συμπάθεια, αλλά σιγά σιγά χτίστηκε ο έρωτας. Αν με ρωτούσες την πρώτη μέρα που μιλήσαμε τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, σου λέγα εντάξει, κάνω μια ωραία κουβέντα παρακάτω. Όμως είναι ο άνδρας μου. Και χτίστηκε σταδιακά. Δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, ενώ με αυτόν τον άλλον την προβληματική κατάσταση ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Όπως έχουμε πει και σε άλλα vlogs, ότι οι έρωτες με την πρώτη ματιά, κάποια ψυχοπαθολογία δείχνουν δικιά μας ότι ταιριάζει με του άλλου και γι' αυτό έχουμε κάτι τόσο έντονο. Λοιπόν, η γνώμη μου να συνεχίσει την ψυχοθεραπεία. Αυτό που σου έχει πει ο ειδικός ψυχικής υγείας που έχει πάει, που σου είπε ότι δεν είναι θέμα, δεν είναι, είναι γενικότερο συναισθηματικό μπλοκάρισμα, να το δουλέψεις αυτό το γενικότερο συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Καλά κάνεις να το δεις. Και τι άλλο να σου πω. Αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να το ξεπεράσεις και ότι υπάρχει έντονο αποθυμένο, πρέπει να το συζητήσεις και με τον φίλο σου. Πρέπει να του πεις ναι, έκανα λάθος, μπήκα νωρίς στη σχέση μαζί σου και έχω αυτές τις έντονες επιθυμίες. Προσπάθησε μόνη σου να το ξεπεράσεις, αλλά δεν μπορείς μόνη σου με τη βοήθεια ψυχολόγου, πρέπει να συζητήσεις και με τον φίλο σου. Αυτή θα είναι μια πράξη εντιμότητας. Η άποψή μου, εντάξει, κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, είναι η δικιά σου ζωή. Λοιπόν, πολλολόγησα σήμερα, καλημέρα σας, θα τα πούμε το βράδυ. Φιλιά και χαιρετήματα σε όλους τους κολλημένους. Άντε, ξεκολλήστε!